Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για τις αναφορές, ε, αναφορές ή εκθέσεις όπως διαφορετικά λέγονται. Θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να αποθηκεύσουμε μια έκθεση βασισμένη σε ένα πίνακα ή σε ένα ερώτημα. Πώς μπορούμε να μεταβάλουμε την διευθέτηση, σε, την διευθέτηση των πεδίων των δεδομένων και των επικεφαλίδων στην διάταξη μιας έκθεσης. Πώς μπορούμε να ομοδοποιήσουμε δεδομένα βάσει της συγκεκριμένη επικεφαλίδα πεδίου σε μια έκθεση κατά αύξηση αυθύνου αριθμητική αλφαβητική, αντίστροφη αλφαβητική σειρά. Πώ μπορούμε να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα πεδία σε συγκεντρωτική έκθεση χρησιμοποιώντα συνοπτικέ τιμέ αθρίσματο ελάχιστου μέγιστου μέσου όρου κλπ. Ε, Πώ μπορούμε να προσθέσουμε και να τροποποιήσουμε κείμενο στην κεφαλίδα του επισόδου μια έκθεση. Πώ να διαγράφουμε μια έκθεση. Πώ αποθηκεύουμε και κλείνουμε μια έκθεση για τις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθήματος έχω ανοίξει όπως βλέπετε εδώ το, την διαχείριση πελατών την βάση δεδομένων διαχείριση πελατών η οποία περιέχει έναν πίνακα ο οποίος ονομάζεται πελάτης και περιέχει τα πεδία όπως βλέπετε εδώ κωδικός, όνομα, επώνυμο, νομός, ταχυδρομικός κώδικα, τηλέφωνο, ημερομηνία και οφειλές για να δημιουργήσουμε μια έκθεση θα πρέπει να, από τα αντικείμενα να επιλέξω το αντικείμενο της έκθεσης, η δημιουργία της έκθεσης όπως και η δημιουργία των, της φόρμας όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα γίνεται πολύ εύκολα με την δημιουργία, με την χρήση του οδηγού. Κάνουμε λοιπόν διπλό κλικ δημιουργία έκθεσης με την χρήση οδηγού και εμφανίζει το παράθυρο οδηγός εκθέσεων. στο παράθυρο αυτό το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε τον πίνακα ή τα ερωτήματα ή το ερώτημα μάλλον βάσει του οποίου θα δημιουργηθεί ο... η έκθεσή μας. Εδώ όπως βλέπετε έχουμε επιλεγμένο τον πίνακα πελάτσα. Μπορούμε να ανοίξουμε τη λίστα και να επιλέξουμε έναν οποιοδήποτε άλλο πίνακα ή μια οποιοδήποτε, ένα οποιοδήποτε άλλο ερώτημα. Εμείς ε, θα δημιουργήσουμε την έκθεση βασισμένη στον πίνακα πελάτες. Εδώ έχουμε τα διαθέσιμα πεδία του συγκεκριμένου πίνακα το οποίο είδαμε προηγμένως. Μπορούμε να τα περάσουμε δεξιά όλα ή επιλεκτικά να χρησιμοποιήσουμε όποια πεδία θέλουμε, να προσθέσουμε ένα προς ένα τα πεδία επιλέγοντας αυτά που θέλουμε ή να αφαιρέσουμε τα πεδία τα οποία δεν θέλουμε. Ας τα αφαιρέσουμε όλα και να τα περάσουμε ξανά όλα μαζί. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την δημιουργία της έκθεσης. Πατάμε το κουμπί επόμενο, εδώ στο δεύτερο βήμα μπορούμε να καθορίσουμε το πεδίο ομαδοποίησης που θέλουμε. Α υποθέσουμε ότι θέλουμε να ομαδοποιήσουμε τι εγγραφέ μα ω προ το πεδίο νομό. Δηλαδή, επιλέγουμε το πεδίο νομό, το περνάμε δεξιά και παρατηρείται το αποτέλεσμα της έκθεση το οποίο θα έχουμε εδώ. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, θα εμφανίζει με την σειρά κάθε νομό που υπάρχει και από κάτω θα εμφανίζει τα στοιχεία των πελατών που ανήκουν στο συγκεκριμένο νομό. Αν δεν θέλουμε να ομαδοποιήσουμε ως προς το νομό, πατάμε το βελάκι αριστερά και αφαιρούμε το πεδίο ομαδοποίησης. Πάλι με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πεδίο και να το εισάγουμε σαν πεδίο ομαδοποίησης. Αυτό γίνεται για το, στο δεύτερο βήμα δημιουργίας έκθεσης. Πάμε στο επόμενο βήμα. Στο τρίτο βήμα Έχουμε δύο σημαντικά θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε για την δημιουργία μιας έκθεσης. Το πρώτο είναι η σειρά ταξινόμησης που μπορούμε να έχουμε. Μπορούμε να ταξινομήσουμε τις εγγραφές έως και κατά τέσσερα πεδία σε αύξησα ή φθηνούσα σειρά. Φυσικά εφόσον έχουμε κάνει ομαδοποίηση κατά νομό... Τα πεδία τα οποία βρίσκονται σε κάθε νομό θα ταξινομηθούν ανάλογα με την περίπτωση. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε ταξινόμηση ως προς το επώνυμο. Και εδώ όπως βλέπετε ταξινόμηση αυτή τη στιγμή είναι άφουξη. Αν βάλω φθήνουσα θα είναι από το αντίθετη αλφαβητική σειρά. Εάν υποθέσουμε τώρα ότι έχουμε δύο εγγραφές οι οποίες περιέχουν το ίδιο επώνυμο, μπορούμε να βάλουμε και δεύτερο κριτήριο ταξινόμησης που συνήθως είναι το όνομα Δηλαδή σε περίπτωση που υπάρχει ίδιο επώνυμο, ποιο θα βάλει πρώτο, θα χρησιμοποιήσει σαν δεύτερο κριτήριο το όνομα, πάλι με αύξησα σειρά. Και αν υπήρχε και όνομα πατρός, θα μπορούσαμε να το βάλουμε και σαν τρίτο κριτήριο. Μας αρκούν όμως τα δύο κριτήρια τα τα οποία βάλαμε εδώ. Και στην συνέχεια θα πρέπει να δούμε τις επιλογές σύνοψης. Επιλογές σύνοψης είναι ένα σημαντικό θέμα. Ας πατήσουμε το κουμπί επιλογή σύνοψης οι οποίες ενεργοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε στην διάθεσή μας επιλεγμένο πεδίο κάποιο αριθμητικό πεδίο. Εάν δεν υπάρχει αριθμητικό πεδίο, πεδίο δηλαδή με τύπο δεδομένων αριθμό, είτε αυτό είναι από αυτόματη αρρύθμιση είτε είναι απλός αριθμός είτε ακόμα και νομισματική μονάδα τότε δεν έχουμε το δικαίωμα να έχουμε συνοπτικές τιμές όπως θα δούμε στην συνέχεια. Εδώ μας προτείνει να χρησιμοποιήσουμε συνοπτικές τιμές για τρία πεδία διότι τρία πεδία περιέχουν είναι με τύπο δεδομένων αριθμού. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε στο παράδειγμά μας το πεδίο οφειλές. Χρησιμοποιώντας το συν σημαίνει σύνολο, χρησιμοποιώντα, ενεργοποιώντα μάλλον τη ρύθμιση συνόλου για το πεδίο φυλέ, τότε αυτόματα ε, μετά το, εφόσον έχουμε κάνει και ομαδοποίηση, μετά το, την αλλαγή του νομού θα μας εμφανίζεται οι οφειλέ κατά νομό για κάθε ε, εγγραφή. Αθρίζει ουσιαστικά τις εγγραφές που ανήκουν σε κάθε νομό, έτσι όπως το έχουμε φτιάξει. Αν βάλουμε τον, το μείο όμικρον που είναι το, ο μέσο όρο, τότε θα μας υπολογίσει το μέσο όρο των οφειλών κάθε νομού. Εδώ θα μα ε, υπολογίσει το ελάχιστο, την ελάχιστη οφειλή κάθε νομού. Ή εδώ θα μας υπολογίσει την μέγιστη τιμή κάθε νομού. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε το σύνολο των οφειλών κάθε νομού εφόσον η ομαδοποίηση έχει γίνει ε, για κάθε νομό. Ας πατήσουμε τώρα το OK. Είπαμε λοιπόν ότι σε αυτό το βήμα στον οδηγό εκθέσεων έχουμε δικαίωμα να ταξινομήσουμε ε, τα πεδία και να κάνουμε υπολογισμούς στι επιλογές σύνοψης είτε του συνόλου, του μέσου όρου, του ελάχιστου, του μέγιστου βάσει κάποιου αριθμητικού πεδίου. Πατάμε το κουμπί επόμενο. Εδώ μας ζητάει να αλλάξουμε την διάταξη που θέλουμε να έχει η έκθεση ή ακόμα και τον προσανατολισμό της κατά την δημιουργία επαναλαμβάνω της έκθεσης. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία αλλαγή εδώ. Πατάμε το κουμπί επόμενο. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε το στυλ που θέλουμε για την έκθεσή μας. Ας επιλέξουμε κάποιο εταιρική μορφή. Πατάμε το κουμπί επόμενο. Και εδώ πρέπει να πληθολογήσουμε το όνομα που θέλουμε να έχει η έκθεσή μας. Παράδειγμα έκθεση πελάτες ανανομό. Και εδώ μπορούμε να επιλέξουμε να κατά το τέλο τη δημιουργία της, της έκθεση να μα εμφανίσει την προεπισκόπηση τη έκθεση όπω δηλαδή θα την βλέπαμε όπω πρόκειται να εκτυπωθεί ή μπορούμε απευθείας να πάμε σε εντροποποίηση σχεδίασης της έκθεσης εμείς θα πάμε σε προεπισκόπηση έκθεσης και συνέχεια θα πάμε σε σχεδίασή της πατάμε το κουμπί τέλος και εμφανίζεται αυτόματα όπως βλέπετε εδώ η έκθεση πελάτες ανανομό και παρατηρήστε τώρα εδώ ότι η ομαδοποίηση έχει γίνει ως προς τον νομό δηλαδή εμφανίζει πρώτα τον νομό 12 μετά με τις εγγραφές που υπάρχουν εδώ μας εμφανίζει και την σύνοψη για τον νομό 12 νήσων, έχει τέσσερις αναλυτικές εγγραφές και μας εμφανίζει και το άθροισμα εφόσον είχαμε χρησιμοποιήσει τη συνάρτηση αθροίσματος για την, από τις επιλογές σύνοψης εδώ μας εμφανίζει τον δεύτερο νομό όπου όπως βλέπετε Λέει πάλι 12 απλά έχει γίνει λάθος στην εισαγωγή του, του ονόματος του νομού. Εδώ γράφει 12 νήσων, εδώ 12 νήσων, οπότε θεωρεί ότι είναι δύο διαφορετικοί νομοί και τα βγάζει ξεχωριστά. Ας θεωρήσουμε και εμείς ότι είναι διαφορετικός αυτός ο νομός. Οπότε βλέπετε ότι ο δεύτερος νομός έχει δύο εγγραφές και το άθροισμα κάτω από τις εγγραφές αυτές. Εδώ ο νομός Χανίων είναι τρίτη ο τρίτος νομός μας με το άθροισμά τους και τις εγγραφές δεν υπάρχει άλλος νομός αυτές είναι αν υπήρχε και άλλος νομός θα μας έβγαζε ομαδοποιημένα κατά τον συγκεκριμένο νομό όπως βλέπετε έχει δημιουργηθεί πολύ εύκολα μία έκθεση υπάρχουν φυσικά κάποια προβλήματα δεν είναι επί του παρόντος ούτε είναι το μάθημα το επίπεδο της άξεση σε αυτό για να τα αναφέρουμε ας κλείσουμε την, την έκθεση